λεφτά του είναι. Κύριε, δεν έχετε αντίρρηση. Κύριε Βέτα, τολμάτε και το λέτε. Κυρία Βέτα, πόσα λεφτά. Δηλαδή, αν θέλω να πληρώσω, κυρία, λέτε. Κυρία Βέτα. Ενώ έπρεπε να κυρία Βέτα. Τι, κυρία Βέτα. Μπορεί να με προστατεύσετε να μιλήσω. Αν θέλει, κύριε Βέτα. Να τοποθετηθεί. Λοιπόν, να ακούσουμε τη σκέψη. Καταρχήν, πόσα λεφτά θα χάσει ο ελληνικός λαός από τα κανάλια που θα κλείσουν, θα το συζητήσουμε με επίκαιρη ερώτηση που θα κάνω στην Βουλή. Αυτό είναι για το Νόμπελ. Θα δούμε τελικά από του άνεργου που θα δημιουργηθούν, από τι χαμένε εισφορέ, από τα δάνεια που συζητάμε στην Εξεταστική Επιτροπή θα χαθούν αν κλείσουν τα κανάλια, το πόσο θα χάσει ο ελληνικός λαός από αυτή την αδειότητα θα το συζητήσουμε. Mm. Πάμε τώρα λοιπόν επί της διαδικασίας. Καταρχήν για τη μυστικότητα της διαδικασίας που σας κάνει εντύπωση, πράγματι είναι μια περίεργη διαδικασία. Θα μπορούσε παράδειγμα να ήταν ανοιχτή στην τηλεόραση, ζωντανή μετάδοση, να είναι οι 8 καναλάρκε και να γίνει ένα πληστηριασμό. Μα γιατί δεν έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ένα επιχείρημα πάντως που, λέει επειδή διαγωνισμό... ο κ. Παπάς πάνω σε αυτό που λέτε, είναι για να μην επαναληφθεί η διαδικασία που είδαμε με τον ψηφιακό πάροχο, όπου οι διαγωνιζόμενοι είχαν και όλο το χρόνο να συνασπιστούν και να δούμε μια κοινοπραξία. Αν ο κ. Βέτα θέλει διάλογο, παρακαλώ να σταματήσει. Αν δεν θέλει διάλογο, πείτε μου να φύγει. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, για το θέμα της μυστικότητας, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή εκεί μέσα κανείς δεν ξέρει. Άρα δεν μπορώ να το σχολιάσω. Επί της ουσίας, να δούμε το θέμα της τηλεόρασης. Θα έχουμε αύριο περισσότερη πολυφωνία από ό,τι έχουμε σήμερα, όχι. Παραδείγματος χάρη για εμάς τους πολιτικούς που βγαίνουμε στα παράθυρα, θα έχουμε τα μισά παράθυρα από ό,τι υπάρχουν σήμερα. Άρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο για ένα πολιτικό να καταφέρει να προσκληθεί στην τηλεόραση. Και καταλαβαίνετε τι θα γίνει αυτό, παραμονές εκλογών, που θα προσπαθούν όλοι οι πολιτικοί να βγουν στα λίγα κανάλια, τι σχέση διαπλοκής αυτό θα δημιουργήσει. Μειώνουμε την πολυφωνία. Αν αυτό σαν αριστερό δεν σας τρομάζει. Τηλεόραση δεν είναι για πολιτικούς, κύριε Μηταράκη. Δεν είναι για εμάς τηλεόραση. Α, είναι με οτική τηλεόραση. Τι λέτε τώρα. Α, συγγνώμη. Για εμάς, α, για εσάς το στείνετε τόσα χρόνια. Η ενημέρωση. Γι' αυτό το θέλατε. Την πολυφωνία θέλετε. Να βγαίνουν όλοι. Γιατί εσείς δεν βγαίνετε, κύριε Βέτα. Εσείς δεν έχετε βγει σε όλα τα ιδιωτικά κανάλια. Μήπως δεύτερον. Χρόνο και για εμάς. Δεύτερον. Επειδή μιλάμε για. Αυτός ο διαγωνισμός δεν έχει κανένα ποιοτικό χαρακτηριστικό. Δεν ρωτάμε από τα κανάλια τι θα κάνουν. Από τη στιγμή που αφαιρέθηκαν οι αρμοδιότητες από το ΕΣΟΥΡΟΥ, γιατί δεν καρποφόρησε η εκλογή του. Δεν θα κατηγορούνταν όποιος φορέας, είτε είναι ο υπουργός, είτε η Γενική Γραμματεία, αν έθετε ποιοτικά χαρακτηριστικά, ότι ποιος είναι και πώς έχει την αρμοδιότητα να κρίνει με βάση ποιοτικά κριτήρια. Ποιο είναι ο φιλελεύθερο μοντέλο, ότι πληρώνω και παίρνω άδεια και κλείνω τον άλλον, δεν υπάρχει ούτε στην πιο ακραία νεοφιλελεύθερη ιδεολογία που σήμερα εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως προς θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, σας την πω ξεκάθαρα. Θα καταργήσουμε τον νόμο που δίνει στην κυβέρνηση το δικαίωμα να ελέγχει τα κανάλια. Εμείς θέλουμε ανεξάρτητο ΟΥΣΟΥΡΟΥ. Δεν θέλουμε ως κυβέρνηση σε λίγα χρόνια, σε λίγους μήνες, δεν ξέρω πότε θα είμαστε, να επιλέγουμε εμείς ποιος θα είναι στα κανάλια. Όχι, δεν όμως, το θέλουμε. Δεν θα καταργήσετε όμως και τις άδειες που ήδη θα φυσικά και δεν θα καταργήσουμε τις άδειες, αλλά θα πολλαπλασιαστούν οι άδειες γιατί το ψηφιακό σύστημα επιτρέπει πολλαπλάσιες άδειες. Και τα λεφτά που θα έχουν δώσει. Αυτό είναι θέμα, πρέπει να βρεθεί τότε. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, αυτό δεν είναι πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, το λέω τώρα, από τα λεφτά που θα βάλουν οι καινούργοι που παίρνουν άδειες. Ένα ποσό από αυτό να επιστρέψει σε αυτούς που πληρώσαν τις σημερινές. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το κρίνουμε τότε στον χρόνο. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι ως πολίτης γιατί πρέπει για ένα αγαθό το οποίο σήμερα η τεχνολογία επιτρέπει να έχουμε πάρα πολλά κανάλια να έχουμε μόνο τέσσερα. Και ήδη κλείνουν το Μέγκα, το Ε, το Μακεδονία και το ΑΠΤ. Το ΑΠΤ. Αυτά είναι ήδη αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πακετάρουν. Έχουν 90 μέρες δουλειά ακόμα. Αυτό δεν σας ενοχλεί, όχι. Αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα, θυμάστε τη λαϊκή φράση που λέει φύγε εσύ, έλα εσύ. Μηταράκη, αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση να φύγουν κάποιοι σημερινοί καναλάρχες και να έρθουν κάποιοι καινούργοι. Όσον αφορά το ΜΕΓΑ και το ΕΕ, δεν έθεσαν οι ίδιοι οι μέτοχοι αυτών εκτός διαδικασίας. Δηλαδή στο ΕΕ ο κύριος Βριώνης έδωσε μια εγγυητική που ήξερε πως όταν πάμε σε τέσσερα κανάλια, ό,τι και να κάνουμε, σήμερα έχουμε 8. Θα κλείσουν τα μισά τουλάχιστον. Ό,τι και να κάνουμε. Εγώ σας λέω ότι ο κ. Βριώνης έβαλε την εγγυητική. Θα κλείνει ένας άλλος. Όταν από 8 λειτουργούντα. Και 4 καινούριους 12. Πά στα 4, 2 στα 3 κανάλια θα κλείσουν. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε λιγότερη δημοκρατία. Για να πάρουμε 3-4 εκατομμύρια. Αυτό δεν είναι ακραία νεοφιλελεύθερο. Λοιπόν, όχι. Να πάμε. Να μην αδικήσουμε και τους επόμενους. Θα συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς με αυτό το θέμα. Να πάμε και στον κύριο Δανέλη. Χτες το ποτάμι έβγαλε μία ανακοίνωση. Το οποίο έλεγε τη δικιά του πρόταση για την αδειοδότηση των καναλιών. 5 προτάσεις συγκεκριμένα για τα κανάλια και για τις άδειες. Για ενίσχυση του ΕΣΟΥΡΟΥ, όχι δάνεια από τράπεζες, όχι εργολάβη του δημοσίου, τον αριθμό των αδειών να μην τον καθορίζει η οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά να καθορίζεται από τις δυνατότητες της τεχνολογίας και το 1% των ακαθάριστων εσόδων των καναλιών να πηγαίνει στο κράτος για να χρησιμοποιηθούν στην παιδεία. Ναι. Δεν
Καταρχήν η πρώτη ερώτηση είναι γιατί τώρα αυτή η πρόταση. Φαντάζεσαι να είναι κατόπιν εορτής δηλαδή. Ναι, όχι ακριβώς. Για όποιον θυμάται, από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση για την ΕΡΤ, δηλαδή από την προηγούμενη κυβέρνηση, πέρσι την Άνοιξη, εμείς καταθέσαμε πρόταση να συμπεριληφθεί σε εκείνο το νομοσχέδιο, να συμπεριληφθεί πολύ εγκαίρως δηλαδή, η πρόβλεψη για την εξυγίανση του τηλεοπτικού τοπίου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά την άποψή μας, και η κυβέρνηση χάσανε μια ιστορική ευκαιρία να βάλουν τάξη, να ρυθμίσουν ένα κρίσιμο ζήτημα που απασχολεί και το φέρνει ως ένα βαρύ άγος το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του. Είναι ένα ζήτημα το οποίο σκανδαλίζει την κοινωνία δεκαετίες τώρα και ήταν υπερόριμο να λυθεί με τρόπο ομαλό, έτσι ώστε να μην αφήσει καμιά γκρίζα ζώνη. Εμείς λέγαμε λοιπόν τότε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ο πλουραλισμός και η ελευθερία της έκφρασης στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, κόβοντας τον οφάλιο λόρο εκείνων που δημιουργούσε όλα αυτά που στις δεκαετίες που πέρασαν από την δημιουργία του ελεύθερου τηλεοπτικού τοπίου μέχρι σήμερα, αυτό που περιγράφουμε ως το αμαρτωλό και σκανδαλώδες τρίγωνο μεταξύ του πολιτικού συστήματος, των ΜΜΕ και των τραπεζών. Άδεια σε εργολάβου. Με συγχωρείτε να ολοκληρώσω λίγο έτσι, την άποψη που εξέφρασα λίγο πριν, γιατί χάθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία. Τότε λοιπόν για να διασφαλιστεί και ο πλουραλισμός αλλά και η μη παρέμβαση και ο μη έλεγχος να μην κατηγορήσουμε, μάλλον καταργήσουμε την κακή διαπλοκή του παρελθόντος αλλά εμείς στήσουμε την υγεία διαπλοκή του παρόντος και του μέλλοντος για να μην αφήσουμε αυτή την ιστορία στην καλή πρόθεση των προσώπων ή στην επάρχεια των προσώπων του εκάστοτε δηλαδή υπεύθυνου υπουργού που είναι αυτός που καθορίζει τα πάντα σύμφωνα με τη νομική ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ, λέγαμε ότι πολύ απλά πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό που το Σύνταγμα προβλέπει. Δηλαδή την ανεξάρτητη αρχή που το Σύνταγμα θεωρεί ότι είναι η μόνη αρχή η οποία πρέπει να διαχειριστεί όλη την υπόθεση από την αδειοδότηση μέχρι τον έλεγχο και τη ρύθμιση του τηλεοπτικού τοπίου. Το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ήταν ένας θεσμός τον οποίο ο συνασπισμός τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 90, υποστήριξε με πάθος και νομίζω ότι ήταν καθοριστική η συμβολή του συνασπισμού στις αρχές της δεκαετίας του 90 για τη θεσμοθέτηση και στη συνέχεια την πρόβλεψη πια, τη συνταγματική πρόβλεψη της λειτουργίας του ΕΣΥΡΟΥ ως ανεξάρτητης αρχής το 2001 στην τότε μεταρρύθμιση του συντάγματος. Όμως το ξέχασε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θεωρούσε. Στην πορεία των χρόνων. Ότι το ξέχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί απαξιώθηκε. Αυτό δεν σημαίνει. Γιατί είναι και μπροστά μα στη διαδικασία τη διάσκεψη τα κόμματα. Γιατί δεν υπήρξε. Γιατί η πρόβλεψη για την. Έφτασε μόνο να κόβει η πρόβλεψη για τη θηριώδη πλειοψηφία των 4-5 φάνηκε ότι δεν ήταν ρεαλιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου προβλήματος που βεβαίως θέλει μεγάλες συνενέσεις και αυτό είχε κατά νου και ο συνταγματικός νομοθέτης, αλλά που δεν ήταν ρεαλιστικό να επιτευχθεί μετά την διαμόρφωση του πολιτικού τοπίου. Οπότε μετά την δεκαετία του 2000. Αναθεωρηθεί καταρχήν αυτή η Μπορούσαμε όμως να πω το εξής, επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε αναθεώρηση του συντάγματος, τα 4-5 ήταν αναγκαία στη διάσκεψη των Προέδρων. Μπορούσαμε όμως και πέρσι, δηλαδή στην προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και φέτος, εάν είχε πραγματική βούληση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην επίτευξη των 4-5. Υποδεικνύοντας βεβαίως πρόσωπα και των υπολείπων που συμμετείχαν. Όχι, ήταν η άποψή μας. Νομιμοποιείται την έδρα. Κύριε Βέρτα, κάνετε λάθος. Απλώς υποστηρίζω. Απλώς λέει αυτό που είπαμε στην αρχή. Υπερασπίζομαι των θεσμών αυτό που έκανε και ο πρόγονος. Κύριε Βέρτα, υπερασπίζετε τη δικιά σας ιδεολογία που εγκαταλείψατε. Κύριε Βέρτα, όχι, δώσατε τα περιθώρια. Δώσατε τα περιθώρια από τη στιγμή, διότι δεν ήταν η βούλησή σας. Η βούλησή σας από πολύ νωρίς φάνηκε ότι ήταν να δημιουργηθεί μια υπερεξουσία γύρω από τον αρμόδιο υπουργό, να ξεπεράσουμε τη θεσμική λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου όπως ήταν η εξάρτητη αρχή, που ήταν η κατεξοχήν σύμφωνα με το Σύνταγμα. Προβλεπόμενη. Θα συνέβαινε αυτό που λέτε. Οι προσπάθειες ήταν ημιτελείς και δεν είχαν πραγματική πολιτική βούληση. Διότι αν υπήρχε πολιτική βούληση, θα βρίσκονταν τα πρόσωπα κοινή αποδοχή. Κυρίως όμως και πολιτική βούληση. Εμείς είχαμε πει θα ψηφίσουμε για νέα διοίκηση με τα κατάλληλα πρόσωπα για να γίνει αντικειμενικά. Αν η κυβέρνηση υπεδείκνυε υπό ποιον όρο ότι θα
όπως και η Νέα Δημοκρατία. Το έχει πει ο πρόεδρος Ολομέλεια. Το έχει πει ο κ. Βουδέτης Ολομέλεια. Η Νέα Δημοκρατία θα βρίσκονταν απομονωμένη. Ότι θα προταθούν πρόσωπα κοινής αποδοχής. Εάν τα πρόσωπα είχαν τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος ο θεσμός προβλέπει, τότε η Νέα Δημοκρατία θα απομονώνονταν αν επέμενε να αρνείται. Τώρα ψηφίσαμε για άλλες αρχές. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Επειδή το θέμα. Έπεσαν διάφορα ονόματα στο τραπέζι, υπήρξε συμφωνία όλων των κομμάτων για κάποια από τα πρόσωπα, δεν υπήρξε όμως συνολική συμφωνία. Και βεβαίως για να έχουμε αποτέλεσμα, τα 4-5 έπρεπε να ψηφίσουν το σύνολο των μελών της διοίκησης και το Προεδρείο βεβαίως του ΕΣΟΥΡΟΥ. Επειδή όμως συνδέεται. Επειδή ο κ. Μηταράκης ότι πράγματι ορίστηκαν συνθέσεις σε άλλες ανεξάρτητες αρχές. Κύριε Μηταράκη, βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχει περιθώριο για μια συμφωνία σε νέο ΕΣΟΥΡΟΥ, έτσι ώστε να προκηρύξει τους διαγωνισμούς. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε στην Ολομέλεια ότι αν αποσύραν αυτό το δικαίωμα του Υπουργού Επικρατείας να επιλέγει αυτός τους καναλάρχες, εμείς θα στηρίζαμε τη νέα διοίκηση του ΕΣΟΥΡΟΥ. Το είπαμε κατά την ψήφιση αυτών των προβλημάτων. Τώρα υπήρχαν πρόταση συγκεκριμένη. Αλλά όχι να γίνει διαγωνισμό από την κυβέρνηση. Για να μην κάνουμε υποθέσεις έτσι εκ των υστέρων. Υπάρχει ένα ζήτημα. Όχι, όχι, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο μας συνδέει με το σήμερα. Έρχεται και το Συμβούλιο της Επικρατείας με δικαστικές αποφάσεις με 6 στον αριθμό, αν θυμάμαι, και περιμένουμε σαφώς και άλλες. Στην ουσία να λέει ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος πρέπει να τελειώνουμε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως πρέπει. Μα δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Κανείς δεν διαφωνεί. Όμως το Σύνταγμα. Απλώς πρέπει να δοθούν από το ΕΣΟΥΡΟΥ και να δοθούν αρκετές άδειες. Κοιτάξτε, έχουμε από το ΕΣΟΥΡΟΥ και αρκετές. Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα που έχει να κάνει με το σήμερα. Ναι. Η κυβέρνηση δεν περίμενε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στο επί της ουσίας ερώτημα. Ποιος είναι ο αρμόδιος να κάνει τη διαδικασία. Για να κάνει τη διαδικασία. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Για το συγκεκριμένο θέμα, προσέξτε, για το συγκεκριμένο θέμα όμως. Θα καταλήξει σήμερα έτσι, θα έχουμε την απόφαση του πού πηγαίνουν οι άδειες. Εάν μετά από 1, 2, 3, 5 μήνες, δεν ξέρω, 10 μήνες, το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει ως αντισυνταγματική, πέστε ότι θα γίνει, όποτε γίνει. Ακόμα αύριο. Την επόμενη. Εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει ότι είναι αντισυνταγματικός ο τρόπος, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, γιατί ο μόνος κατά το Σύνταγμα έχουν την αρμοδιότητα του να κάνει τη διαδικασία, να κάνει την προκήρυξη, να κάνει το διαγωνισμό και να ορίσει και το πόσες θα είναι οι άδειες που θα δώσει, είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τότε τι γίνεται. Τότε είμαστε εν κενό, έτσι. Είμαστε εν κενό, αλλά δεν έχει, έτσι κι αλλιώς δεν έχει αλλάξει τα πράγματα. Είναι στη μεταβατική περίοδο. Ναι, επειδή ορίζεται ρητά από το Σύνταγμα, υπάρχει κατά την άποψή μας ένα κρίσιμο ζήτημα που θα έπρεπε να έχει ξεκαθαριστεί. Να περάσουμε και στον κύριο Γεωργιάδη, για να κλείσω πρώτος γύρος και να τοποθετηθούν εν συνεχεία πάλι οι κύριοι Βέτας και Μηταράκης για αυτά τα θέματα, γιατί θέλουν να πούν επιπλέον. Συγκρότηση ΕΣΟΥΡΟΥ για νομιμοποίηση της διαδικασίας. Εκεί εστιάζετε κι εσείς. Η υπερεξουσία σε έναν υπουργό δεν είναι κάτι που μας βρίσκει εμάς σύμφωνος. Εφόσον δεν και νομίζω να ότι συμφωνούν και όλοι σε αυτό το τραπέζι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή μέσω της οποίας θα περνάει όλη η διαδικασία της αδειοδότησης. Οπότε θεωρείτε ότι γίναν γρήγορα τα πράγματα, ότι δεν έπρεπε να έχει προχωρήσει η διαδικασία της αδειοδότησης. Δεν μπορεί να μην προχωρήσει και η διαδικασία της αδειοδότησης, διότι ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να μπει στα σκαριά. Εμείς διαφωνούμε όμως στον αριθμό των αδειών. Άρα ορθώς έγινε η προκήρυξη των. Αυτό είναι μια απόφαση της κυβέρνησης, ορθώς, λάθος, να μπούμε σε μια διαδικασία, να υπάρχουν νόμιμες άδειες, αλλά ο αριθμός είναι κάτι στο οποίο μας βρίσκει τελείως, διαφωνούμε τελείως με αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η διαφημιστική πίτα δεν μπορεί να χωρέσει 8 κανάλια και χωράει μόνο 4. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξαφνικά σε 90 μέρες θα ρίξουμε μαύρο σε κάποιο κανάλι. Αυτό δεν είναι. Γιατί θα μπορούν να εκπέμπουν. Κύριε Γεωργιάδη, εννοείται πως θα έπρεπε να δοθεί άδεια με ένα οικονομικό χρηματικό αντίτιμο σε όλους όσους λειτουργούν. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να δοθεί άδεια με ένα οικονομικό αντίτιμο σε όλους. Γιατί αυτό είναι το μόνο συμπέρασμα που βγαίνει. Από εκεί που θα έπρεπε να ξεκινήσουμε θα ήταν να δούμε εάν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή στην ιδιοκτησία σου τα κανάλια που εκπέμπουν σε πανελλαδική εμβέλεια. Μπορούν να μπουν σε μια διαδικασία αποπληρωμής των χρεών, σκληρής αποπληρωμής των χρεών και σε όλες τις υποχρεώσεις που έχουν, κυρίως απέναντι στο δημόσιο και κυρίως απέναντι στους υπαλλήλους, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Είναι πάρα πολύ απλήρωτοι, θα βλέπουμε 2 και 3 μήνες. Οπότε θα πρέπει να μπουν. Ο σωστός τρόπος για να κλείσει ένα κανάλι
είναι να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια διαδικασία αποπληρωμής. Έτσι θα αναγκαστεί μόνο του να κλείσει. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε στην Ελλάδα του 2016 και στον κόσμο του 2016 αυτή τη στιγμή να λέμε ότι θα κλείσει ένα κανάλι γιατί μπήκαμε σε μια διαδικασία διαγωνισμού και έχουμε μόνο 4 κανάλια τα οποία επιτρέπεται αυτή τη στιγμή να εκπέμπουν. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό δεν είναι κατά εμάς δημοκρατία. Με το Μέγκα μέχρι στιγμής. Δηλαδή, κόπηκε στην πρώτη φάση του διαγωνισμού που έπρεπε να παρουσιάσει τραπεζική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική. Και κόπηκε εκεί, δεν έφτασε στη δημοπρασία. Ναι, πρέπει να δούμε δηλαδή, από τον τρόπο γιατί δεν έφτασε κάποιος στη δημοπρασία. Και μέχρι να φτάσει στη διαδικασία της δημοκρατίας. Δεν κριτήρια πάντως που δεν έφτασε. Μέχρι να φτάσει στη διαδικασία της δημοπρασίας. Θα πρέπει να ελέγξουμε και να του βάλουμε σκληρούς όρους σε κάποιον για να κλείσει μέχρι να φτάσει στο σημείο να τον κλείσουμε εμείς σε εισαγωγικά. Ο αριθμός των αδειών, επαναλαμβάνω, κατ' εμάς, δεν πρέπει να είναι μόνο 4. Άρα θα πρέπει να έχουμε και 4 ραδιόφωνα, θα πρέπει να έχουμε και 4 εφημερίδες και να μπούμε σε μια διαδικασία λογοκρισίας. Γιατί 4 κανάλια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί 4 κανάλια. Πόσοι πρέπει να είναι. Πόσοι, δεν χωράει δηλαδή, θέλετε να μου πείτε, η πλατφόρμα και γενικότερα η ψηφιακή τη σήμερα ημέρα δεν χωράει να είναι 8 όπως είναι αυτή τη στιγμή και να κλείσουν ή 12 ή 15 ή 16. Δεν έχει καταλάβει το επιχείρημα για το πόσους χωράει. Δεν υπάρχει το να χωράει. Πώς χωράνε οι συχνότητες. Είναι το επιχείρημα αυτή τη στιγμή που παρουσιάζεται. Για τις συχνότητες κανείς δεν είπε. Για τις συχνότητες όλοι συμφωνούν ότι χωράει πολλά. Αφού εκπέμπουν σήμερα. Δεν υπάρχει θέμα συχνότητες. Με τη Φλωρεντία υπήρξε κάποιες αμφισβητήσεις. Αφού εκπέμπουν σήμερα. Επειδή υπάρχει ένα παρελθόν που το έχουν επισημάνει και άλλοι πολιτικοί χώροι. Είναι παράνομο ξανά. Διαπλοκή. Μα δεν το συζητάμε. Ότι πρέπει να μπει τάξη συμφερόντων. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Αυτό είναι παράνομο. Όχι έλεγχο όμω αλληλόγω για τι μηνέ άδειε αυτών. Να ολοκληρώσω λίγο με τη σχέση μου, παρακαλώ, και να. Και πρέπει να προχωρήσουν. Δεν έχουν ανανεωθεί. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για το αν θα έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών. Λέτε για διαπλοκή. Διαπλοκή. Υπάρχει και εξεταστική επιτροπή που έχει να κάνει με τις δανειοδοτήσεις των καναλιών, έχει να κάνει με τις δανειοδοτήσεις των κομμάτων και όλο αυτό το σενάριο διαπλοκής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον αέρα. Εννοείται ότι πρέπει να βγουν όλα στο φως. Αυτό δεν το συζητάμε και πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πάντα. Εμείς διαφωνούμε με τον τρόπο κατά τον οποίο πάνε να κλείσουν κάποια κανάλια, θα αυξηθεί η ανεργία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαστε και δεν έχουμε και χαμηλό δίχτυ ανεργίας, πάνω από 25% είναι. Οι 400 που λένε υπάλληλοι, οι οποίοι θα έχουν προϋπόθεση να μπουν στα νέα κανάλια, δεν γνωρίζουμε αν θα είναι αυτοί που θα χάσουν τη δουλειά τους. Δεν γνωρίζουμε καταρχήν αν θα είναι οι 400 στο τέλος της ημέρας. Είμαστε σε μια διαδικασία αυτή τη στιγμή που δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αύριο από την κατάληξη του διαγωνισμού. Δεν γνωρίζουμε τίποτα, όπως πολύ σωστά είπατε. Θεωρητικά αυτή τη στιγμή εκτιμούμε ότι η πρώτη άδεια ήδη έχει δοθεί και κανείς δεν γνωρίζει. Καλώς δεν το γνωρίζουμε. Δεν κρίνουμε αυτή τη στιγμή τον τρόπο της διαδικασίας. Διαφωνούμε με τον αριθμό και με τον τρόπο που πάνε να κλείσουν κάποια κανάλια. Και αυτή είναι η αντίθεση. Κύριε Γεωργιάδη, και ένα πολύ σύντομο και σχόλιο για όλη αυτή την εσωκομματική θύελλα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ένωσης Κεντρών και Γιάννη Καλιάνου. Έχει πυροδοτηθεί από την αποχώρηση του κύριου Καλιάνου, και ο οποίος μίλησε για ευθεία απειλή από τον κύριο Λεβέντη. Δεν νομίζω ότι θα τον πρέπει. Διώξει. Καταρχήν, δεν πρέπει να αναπαράγουμε και να μπούμε σε μια διαδικασία δηλώσεων και συζητήσεων μεταξύ το τι μπορεί να έχει συμβεί. Μεταξύ ενός τελέχους και ενός κόμματος. Δεν είναι ο πρώτος ο οποίος αποχωρεί από ένα κόμμα, δεν είναι ο τελευταίος. Σίγουρα υπάρχουν αποχωρήσεις σε όλα τα κόμματα. Αποχωρεί καταγγέλλοντας όμως κάναμε ότι δεχόταν παρεμβάσεις, ευθείες απειλές. Το μέλλον θα δείξει κατά πόσο, όπως είπαμε και πολύ σωστά στο δελτίο τύπου που εκδώσαμε εχθές, είμαι απόλυτα σύμφωνος και με καλύπτει και εμένα, κατά πόσο εμείς θα συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχει ένα πολύ ωραίο παραμύθι, αλλά σας διαβεβαιώ ότι δράκος δεν υπάρχει στο παραμύθι. Και χθες υπήρχε και μια σφοδρή και επίθεση η οποία ήταν ανήθικη απέναντι στον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών και ευτυχώς που είναι και ο κύριος Βέτας μαζί να το επιβεβαιώσει, διότι δεν κατάλαβε ο κύριος Πιταράς που χθες στο Sky έκανε επίθεση λέγοντας ότι ο κύριος Λεβέντης μου έχω την πληροφορία γιατί μου εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος ότι θέλει να γίνει αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως. Καταλαβαίνετε ότι την αίσθηση του χιούμορ δεν την έχει προφανώς
ο εν λόγω δημοσιογράφος, γιατί ήταν μπροστά και ο κύριος Βέτας, όταν χαριτολογώντας ο πρόεδρος έλεγε ναι, θα συνεργαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ και θέλω την αντιπροεδρία της κυβέρνησης κτλ. Πάντως για τον κύριο Καλιάνο, ότι η αίσθηση του χιούμορ έχει χαθεί αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία συνεργασία με κανέναν ΣΥΡΙΖΑ και όπως πολύ σωστά είπε ο πρόεδρος εχθές σε δηλώσεις του, εάν συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, να μην μας ψηφίσει κανένας. Ο κύριος Καλιάνος λέει ψέματα. Εγώ δεν θα κάτσω να πω αν ο κύριος Καλιάνος λέει ψέματα. Το μέλλον θα δείξει. Και αυτό είπε και η δήλωσή μας. Το μέλλον θα δείξει για το παρόν, για αυτό εάν, που λέει. Εφόσον, αλλά για αυτό που λέει, για το παρόν και το παρελθόν. Ότι λέει πολύ συγκεκριμένα, πήγα να γράψω μια ανακοίνωση για τον Τρίφωνα Αλεξιάδη και μου είπε ο πρόεδρος ότι άμα ξανασχοληθείς, ξαναγράψεις τέτοιο πράγμα για τον Αλεξιάδη και θα σε διώξω. Θέλετε να διαψεύσω αυτή τη δήλωση και να διαψεύσω εγώ αυτή τη δήλωση. Θα βγει κάτι, θα βγει μετά ο κύριος Καλιάνος και θα πει ότι εγώ είπα κάτι άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, σας λέω και πάλι, τα γεγονότα είναι αυτά που θα οδηγήσουν σε συμπεράσματα. Μάλιστα. Το αν εμείς θα συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ ή ο κύριος Καλιάνος έχει βρει κάπου αλλού στέγη. Κύριε Βέτα, διαγωνισμός για τους περιφερειακούς σταθμούς πότε θα γίνει?